σκέφτομαι πως είναι τόσο σημαντικό το να γνωρίζουμε από πού ρίζουμε. Την εισβολή και τα τραγικά γεγονότα που είναι τραγικά και για μένα, όπως και για πάρα πολύ κόσμο, τα έζησα μέσα μου. Μεγαλώσα πεθυμώντας την άλλη πλευρά, πεθυμώντας να καταλάβω, να μάθω, να πάω απέναντι, ενώ ήδη ταξίδευα πολύ. Οπότε φαίνεται μου πάρα πολλά δύσκολο το ότι τον πενταδάχτυλο έβλεπα τον μόνο δυσδιάστατο. Σαν παιδιά χρησιμοποιούσαμε τούτα τα χαρακώματα για να παίζουμε. Και από την άλλη προετοιμαζόμαστε για τυχόν πόλεμων, εκκριβόμαστε σε τούτα τα χαρακώματα, τα οποία ήταν γεμάτα ρύζι, αλεύρι. Ο περίκλειστος χώρος της Κύπρου και η εισβολή του 1974, αυτός η επιβολή του θανάτου, έπαιξαν για μένα ένα ρόλο απότομης, ήμουν απότομα όρημη ήδη, ενώ ήμουν παιδί. Και ήξερα ότι για μένα μόνο η δουλειά μου με σώζει. Έφυγα από την Κύπρο, έπρεπε να εκδηλώσω το θυμό μου, άφησα πίσω μου μια πατρίδα διχασμένη, μοιρασμένη. Δεν αξίζει να ασχολούμαι με την τέχνη, μετά από όλα αυτά που έζησα γύρω μου. Μετά από μια έτσι έντονη μπόρα κάπου μακριά, έβλεπα τον ουράνιο τόξο να βγαίνει μέσα από τους νεκρούς. Και φαινομενικά φαινόταν ότι έβγαινε μέσα από το νεκροταφείο. Και εκείνη ήταν η στιγμή της επαναφοράς μου στον δρόμο μου, της τέχνης. Θέλω να διασώσω την πλήμη της μάνας μου και της θείας μου και διαφορών γυναικών. Μιλώ για τον πόλεμο, δηλαδή αφηγούμε την ιστορία της Κύπρου μέσα από τη ζωή των ανθρώπων. Προσπάθησα να δω και να εγκολπωθώ αυτόν τον τρόπο φωτισμού που δημιουργούσε αρκετές τραγικές και έντονες στιγμές κατά τη διάρκεια του 1974. Και λέω το έκαμα ένα τσατρί και που κάτω είναι η εκκλησία. Πού να καταλάβω εγώ ότι έκφραζα την εποχή μου σήμερα. Είναι προσφυγοποίηση των πιστεύω μας. Και έχουμε την Αφροδίτη που γεννιέται μες το αλάτι και το αίμα. Τι λένε η μάνα μου, είμαστε πρόσφυγες. Λέω, εκάμα μας πρόσφυγες. Και γράφω το, εκάμα μας πρόσφυγες. Χρησιμοποιήσαν μας, περιπέξαν μας, εκμεταλλευτήκαν μας. Το πιο ενδιαφέρον έκαμα τον το σαυρό σχημών με αναφορά στην Κυπρία μάνα του 1974. Αντιπροσωπεύει τον παλιό και τον καινούριο καιρό. Τις παλιές μάνες των αγνωμένων. Η πατρίδα είναι εκείνο που συγκραδένεσαι με τον χώρο και μέσα τραβά να πάεις, για κάποιο λόγο. Γιατί είσαι κάτι να δώσεις δαμέ. Δεν είναι η μισή Κύπρος που μας αφήγαν, η ελληνοκυπριακή Κύπρος. Η μένα Κύπρος είναι ολόκληρη, με όλους τους κατοίκους της. Ποτέ δεν ήταν μισή. Το Αγρινό κοιτάζει προς τον ήλιο, στρέφει την ασπίδα του στο φως και στον ήλιο και μια πιο φωτισμένη είναι Κύπρο. Σίγουρα είμαι από εκείνους που πιστεύουν στο happy end. Σίγουρα η δική μου η πλευρά επιλέγω να είναι θετική. Δεν βλέπω τα μαύρα πράγματα, ακόμα και μαύρα να βλέπω. Σκέφτομαι ότι η επόμενη ημέρα θα είναι φως. Ένας κύκλος είμαστε και συνεχίζει αυτός ο κύκλος της ζωής.